Κύριε Βόγκο, μετά από 4 χρόνια έτσι επανερχόμαστε στην γνωστή και αγαπημένη Διεθνή Έκθεση των Ποσειδονίων, την μεγάλη γιορτή της ελληνικής ναυτιλίας. Πείτε μας εσείς έτσι πώς είναι, πώς βλέπετε την έκθεση φέτος σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Καταρχήν να πω ότι ο θεσμός των Ποσειδονίων μας έλειψε το 2020, επανέρχεται δυνατός, με μεγάλη συμμετοχή από πολλές χώρες, με επισκέπτες που έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή, γύρω στα 30 συνέδρια, τους αθλητικούς αγώνες των Ποσειδονίων που γίνονται την περασμένη εβδομάδα, όπως είναι το Ποσειδόνια Cup, ο αγώνας που γίνεται με τα γιότ. Και γενικά υπάρχει μια αισιοδοξία παρόλο το γενικότερο κλίμα, το οποίο βεβαίως δημιουργεί πολλά προβλήματα. Η αισιοδοξία, κύριε Βόγκο, πηγάζει και από το μέγεθος της ελληνικής ναυτιλίας, που και αυτό έτσι σε αναλογία με την έκθεση μεγαλώνει. Πείτε μας λίγο, θα ήθελα πάλι αυτή τη σχέση των Ποσειδονίων με την ελληνική και ελληνόκτονα ναυτιλία. Τα Ποσειδόνια ξεκινήσανε με μια ιδέα που την είχε ο πατέρας μου το 1964, που έγινε το πρώτο ναυτιλιακό συνέδριο στο Hilton. Από εκεί ξεκίνησε η ιδέα της έκθεσης που θα έφερνε κοντά και την ελληνική ναυτιλία, που ήταν τότε σκορπισμένη πιο πολύ από σήμερα στον κόσμο, Νέα Υόρκη, Λονδίνο κλπ. Και επίσης την προβολή της σαν μια οικονομική δύναμη η οποία έχει να προσφέρει πολλά στη χώρα μας. Έκτοτε κύλησε πολύ νερό στα βλάκι, κύριε Βόγκο. Βλέπουμε τώρα, έχουμε έρθει όμως εδώ. Παρόλα αυτά, υπάρχουν σε άλλες χώρες και η ναυτιλία έχει μετατοπιστεί προς Ανατολάς, και βλέπουμε, και όχι μόνο από Ανατολά, και βόρειες χώρες έχουν ζηλέψει, θα έλεγα εγώ, το λαμπρό παράδειγμα και των Ποσειδονίων και της ελληνικής ναυτιλίας βεβαίως, και γίνονται κάτι παρόμοιες. Ο ανταγωνισμός αυτό σας φοβίζει? Όλες αυτές οι εκθέσεις μιλάνε πιο πολύ στους τοπικούς τους παράγοντες. Η Κίνα είναι πιο πολύ για την αγορά της Κίνας. Τα Ποσειδόνια έχουν καταφέρει να γίνουν τελείως international, να γίνουν τελείως διεθνείς έκθεσεις, όπου έρχονται παράγοντες από όλο τον κόσμο, και έτσι νομίζω δεν υπάρχει θέμα να μας φοβίζει ο συναγωγός. Ίσα-ίσα που συνεργαζόμαστε με πολλές από αυτές τις εκθέσεις για την προβολή των θεμάτων της ναυτιλίας. Μάλιστα. Και κάτι ακόμα. Βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει αυτή η μετατόπιση. Εσείς ένας κοσμοπολίτης, στην Κίνα ξεκινήσατε παλιότερα, όταν ακόμα επικομμουνιστικό καθεστώς ήταν όλα κλειστά, Λονδίνο, ακόμα και Ρωσία παλιότερα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι μετατοπίζεται το ναυτιλιακό κέντρο, ήδη έχει μετατοπιστεί πάρα πολύ εδώ και πολλά χρόνια το λέμε, στην Ανατολή Κίνα, και όχι μόνο, γενικότερα. Αυτό σε ποιο βαθμό επηρεάζει εμάς, όταν λέω εμάς, ίσως την ευρωπαϊκή και δυτική ναυτιλία? Όχι τόσο την πλοιοδιαχείριση, την πλοιοκτησία, αλλά και ό,τι έχει να κάνει με την τεχνολογία και το πλοίο, γιατί βλέπουμε έρχεται πολύ στο προσκήνιο αυτό και παίζει σημαντικό ρόλο. Δεν νομίζω ότι οι εξελίξεις που γίνονται στην Ασία επηρεάζουν εμάς εδώ την ελληνική ναυτιλία με τον τρόπο που αναφέρατε. Εγώ πιστεύω ότι και η Ασία, η οποία δυναμώνει βεβαίως τις δικές της ανάγκες για θαλάσσιες μεταφορές, έχουν το ρόλο να παίξουν. Εμείς συνεχίζουμε να είμαστε οι παγκόσμιοι μεταφορείς. Εμείς δεν μεταφέρουμε τα δικά μας εμπορεύματα. Οι Κινέζοι μεταφέρουν τα δικά τους εμπορεύματα. Εμείς μεταφέρουμε τα εμπορεύματα όλου του κόσμου. Άρα έχουμε αυτή τη διεθνή, αν θέλετε, προσωπικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία.